Οι ευθύνες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τις παρακολουθήσεις κομμάτων όπως του ΚΚΕ, πολιτικών, δημοσιογράφων, των πάντων με τη συστηματική χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών. Όμως όλα αυτά είναι η κορφή του ευρωνοσιακού παγόβουνου που αποτελεί το σκοτεινό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Στα δε μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι στην Ελλάδα και παντού στην ιδιοκτησία τους κατέχουν επιχειρηματικοί όμιλοι, έχει ως συνέπεια την προληπτική λογοκρισία, όπως η αποσιώπηση της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και το σερβίρισμα των Ισραηλινών fake news. Οδηγεί επίσης σε ανισότιμη προβολή του ΚΚΕ, με συντριβή εργασιακών δικαιωμάτων και δημοσιογράφους στόχους πιέσεων, επιχειρηματικών συμφερόντων και εκβιασμών, που όπως έχει δείξει η ζωή, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν και με τη ζωή τους, όπως ο Καραϊβάς. Να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις πολιτικά και ποινικά. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ενημέρωση του λαού ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα που είναι ασυμβίβαστη με την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα ενημέρωσης.